Το διακύβευμα των εκλογών του Ιουνίου είναι μια σύγκρουση ανάμεσα στην αλήθεια, στη συνέπεια, στον εθνολογισμό και από την άλλη πλευρά στον λαϊκισμό και στην ανευθυνότητα. Αυτό που προεκλογικά μπορέσανε να δουν οι πολίτες είναι μια σύγκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις διακυβέρνησης της χώρας. Η μία έχει ως κανόνα το κοστολογημένο πρόγραμμα, έχει ως κανόνα συγκεκριμένους εφικτούς στόχους, έχει ως κανόνα συγκεκριμένες προτεραιότητες τις οποίες τις θέτουμε και τις υλοποιούμε και μάλιστα εκμεταλλευόμενοι όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα και με βάση την θέση της στη γεωπολιτική και με βάση τη θέση της ανάμεσα σε διεθνείς οργανισμούς. Από την άλλη έχουμε εφιολογήματα, απλά κραυγές, απλά συνθήματα, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης και γι' αυτό άλλωστε ο ελληνικός λαός εκλογές 21 Μαΐου έδωσε ένα τέτοιο αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει μπροστά. Να προχωρήσει μπροστά μέσα από τον ρεαλισμό, μέσα από την λογική, μέσα από την ουσιαστική προσέγγιση των πραγματικών ζητημάτων που απασχολούν τον Έλληνα. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτική είναι να λύνει τα ζητήματα των πολιτών. Τα αφιολογήματα, τα συνθήματα, τα ιδεολογήματα, τα οποία όμως δεν συνδυάζονται με καμία συγκεκριμένη πολιτική εφικτή, ρεαλιστική, πραγματοποιήσιμη, δεν νομίζω ότι αγγίζουν πια τον κόσμο. Οπότε το διακύβευμα με αυτών των εκλογών είναι τελικά ποιος έχει μια πρόταση ουσιαστική για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης της χώρας, εφικτή και μετρήσιμη, και ποιος απλά προσπαθεί μέσα από συνθήματα και από εφιολογήματα να επηρεάσει τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει πεδίο για να γίνει αυτό πια. Όσοι δεν το καταλάβουν και δεν πορευτούν σε μια άλλη λογική διαχείρισης της πολιτικής τους ταυτότητας, νομίζω ότι θα αποδοκιμαστούν για μια ακόμη φορά από τον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία από τη μία αξιολογείται ένα πρόγραμμα, μια πρόταση διακυβέρνησης από ένα μόνο κόμμα και από την άλλη έχουμε την αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί, μάλλον τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να τοποθετηθούν το ένα πιο ισχυρότερα έναντι του άλλου. Δεν έχουμε δύο προτάσεις διακυβέρνησης για να επιλέξει ο Έλληνας πολίτης. Έχουμε μόνο μία. Και εδώ το στίχημα είναι να μπορέσει αυτή η πρόταση διακυβέρνησης να έχει αυτήν την πλειοψηφία στο λαό που θα μπορέσει να υλοποιηθεί όσο πιο άμεσα, πιο αποτελεσματικά, πιο σταθερά γίνεται. Οπότε πρέπει ο κόσμος να δώσει τη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, να αποκτήσει εκείνη την αυτοδυναμία που θα της επιτρέψει τελικά να έχουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορα τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες, να μπορέσει στον οδικό χάρτη τον οποίο έχει παρουσιάσει να πορευτεί όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά, για να μπορέσουμε πραγματικά τις βάσεις που βάλαμε την προηγούμενη κυβερνητική θητεία να τις ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε ένα άλλο κλίμα για τη χώρα μας, ένα άλλο πεδίο δράσης, ένα άλλο πεδίο πολιτικής, το οποίο θα καταλήξει στην καλυτέρευση της ζωής των συμπολιτών μας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά έχουμε τέτοιο ιστορικό και η προσπάθεια που κάνει η αντιπολίτευση να περιορίσει αυτήν την αυτοδυναμία όχι της Νέας Δημοκρατίας αλλά της χώρας είναι έολη και από επιχειρήματα και ουσιαστικά δεν την ενστερνίζεται ο ελληνικός λαός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβέρνησε με 158 βουλευτές το προηγούμενο διάστημα. Το αν οι βουλευτές είναι 165 ή 158 ή 170 δεν δημιουργεί τις συνθήκες παντοκρατορίας όπως θέλουν αυτοί να τις παρουσιάσουν. Άλλωστε, ηγέτες, πρωθυπουργοί τα προηγούμενα χρόνια λειτουργήσαν με τέτοια ποσοστά και στο τέλος όλης αυτής της ανάλυσης ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει την δύναμη που θα δώσει στον επόμενο Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επόμενη κυβέρνηση της χώρας, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση, αυτά που τελικά αναμετρώνται είναι τα πολιτικά προγράμματα και η αξιοπιστία του καθενός. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μεγάλο σφάλμα από κάποια κόμματα να εργαλοποιείται η θρησκευτική πίστη. Είναι πολύ μεγάλο σφάλμα τα ζητήματα της θρησκείας μας να αναγάγονται σε ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης.
Στην προηγούμενη κυβερνητική περίοδο μπήκαν οι βάσεις για πολύ μεγάλα έργα για το ΚΚΙΣ, άλλα εκ των οποίων έχουν αρχίσει και υλοποιούνται, άλλα έχουν ήδη δρομολογηθεί και άλλα, σε άλλα έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει από στο Δήμο Κλικής και στο Δήμο Παιωνίας μέσα από τις ενισχύσεις που έλαβε η τοπική αυτοδιοίκηση. Τα εμβληματικά έργα των 26 εκατομμυρίων ευρώ για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στον Δήμο Κλικής είναι πραγματικότητα. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργολαβίες σε 4 διαφορετικά σημεία, αλλά επίσης έχει εγκριθεί το ποσό το αναγκαίο για να λυθεί το πρόβλημα ίδρυυσης στο Δήμο της Πικρολίμνης. Και βεβαίως τα μεγάλα ζητήματα που υπήρχαν με την αποχέτευση σε πολλά χωριά, αλλά και με προγραμματισμό και για πολλά επόμενα. Άρα η αυτοδιοίκηση την περίοδο αυτή, όπως άλλωστε το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι δήμαρχοι, έχει ενισχυθεί με πολύ σημαντικά ποσά για έργα τα οποία ήδη υλοποιούνται. Στο ζήτημα του το περίφημο του δρόμου του Κλικής Ασύρου, μάλλον του Ισάντας Ασύρου, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε μόνος του όταν ήρθε εδώ, πλέον είμαστε στη διαδικασία για απεμπλοκής από την εργολαβική σύμβαση, η οποία μέχρι σήμερα ισχύει, αλλά υπάρχει αδυναμία του εργολάβου να υλοποιήσει το έργο. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκπτωση του εργολάβου και μάλιστα πολύ άμεσα ίσως έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένας δρόμος ο οποίος είναι διασφαλισμένος χρηματοδοτικά και ο οποίος θα ενώσει το Κλικής με την Εγνατία Οδό και με τη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως ευχάριστη είναι και η εξέλιξη στην κατασκευή της ΠΑΘΕ, δηλαδή στην βελτίωση του οδοστρώματος από τον κόμβο του Πολυκάστρου έως τον Άγιο Αθανάσιο, καθώς όπως είναι γνωστό στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αυτής έχει συμπεριληφθεί μετά από συντονισμένη προσπάθεια δική μου και της Δημοτικής Αρχής της Παιωνίας όρος όπου υπάρχει η αναγκαστική επένδυση από την πλευρά της παροχοσυγού εταιρείας για την κατασκευή αυτού του δρόμου μέσα σε μια πενταετία από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Και μάλιστα εμείς θα παρακολουθήσουμε και θα πιέσουμε να γίνει νωρίτερα ακόμη και την πενταετία. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η εγκατάσταση της εργολάβου εταιρείας σε έναν δρόμο ο οποίος είναι υποχρέωση όλων μας να ανακατασκευαστεί και να γίνει ένα σύγχρονο δρόμο και για τον οποίο είναι διασφαλισμένη και η χρηματοδότηση αλλά και ο οδικός χάρτης για την κατασκευή του. Βεβαίως, όπως ξέρετε, ολοκληρώνονται οι μελέτες για τα δύο μεγάλα αρδευτικά έργα της Αρτζάνα Ματόβου και του Μεταξοχωρίου. Αυτά τα δύο έργα θα φέρουν πραγματικά τον νομό Κλικής στη θέση που του αρμόζει σε σχέση με το ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων από το σύνολο της καλλιεργήσιμης έκτασης. Έχει ολοκληρωθεί επίσης, γιατί προχθές 23 Μαρτίου εκδόθηκε και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη σύνδεση, την σιδηροδρομική σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής του Κλικής με το δίκτυο και αυτή επίσης θα αναβαθμίσει τη βιομηχανική περιοχή του Κλικής. Και να σημειώσουμε εδώ μια βιομηχανική περιοχή η οποία ζητά συνέχεια εργατικό προσωπικό και εξειδικευμένο και ανειδικευτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για ενισχυθεί γιατί δίνει μια μεγάλη ανάσα στους εργαζόμενους του Κλικής. Και βεβαίως, όπως είναι γνωστό, έχει λυθεί το θέμα του οικοπαίδου για την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου του Κλικής με τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή του Κλικής. Πλέον έχουμε οικόπαιδο, έχουμε ένταξη στα ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μαζί με τα άλλα τρία δικαστικά μέγαρα της Έδεσας, των Σερών, την ανακατασκευή της Θεσσαλονίκης, θα κατασκευαστεί και το δικαστικό μέγαρο του Κλικής. Είμαστε στην επιλογή, είμαστε στο λεγόμενο ανταγωνιστικό διάλογο, ο οποίος γίνεται ανάμεσα στις εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε τον οριστικό ανάδοχο, έτσι ώστε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση να προχωρήσει και αυτό το έργο. Ανέφερα ενδεικτικά μερικά από τα μεγάλα έργα, να σημειώσω εδώ και τις παρεμβάσεις που έχουν εγκριθεί για το νοσοκομείο του Κλικής, 2,8 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και άλλα 2 εκατομμύρια μέσα από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανακατασκευή ουσιαστικά του ΤΕΠ και βεβαίως όλα αυτά σε συνάρτηση με τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία έχει επανδρωθεί και στην οποία περιμένουμε στο επίπεδο της στελέχωσης την πρόσληψη ενός ακόμα γιατρού, για τον οποίο έχει προκληρηθεί η συγκεκριμένη θέση για να μπορέσει να λειτουργήσει και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για πρώτη φορά στο νοσοκομείο του Κλικής. Αυτά είναι μερικά από τα μεγάλα έργα που είναι δρομολογημένα. Δεν υπήρξε στασιμότητα στο Κλικής παρά την δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Ξέρουμε όλοι ότι τα μεγάλα έργα θέλουν τον χρόνο τους και για να οριμάσουν και για να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους και βεβαίως για να υλοποιηθούν. Η επόμενη τετραετία είναι τετραετία της υλοποίησης πλέον.